Πρώτη χρονιά στον Ατρόμητο ήταν επιτυχημένη. Τι προσδοκάς από τη δεύτερη? Νομίζω ότι η πρώτη χρονιά ήταν παραπάνω από επιτυχημένη. Σε αυτή τη χρονιά που πέρασε δημιουργήσαμε πολλές απαιτήσεις σε όλους. Δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει υψηλές βλέψεις, ότι η ομάδα βρίσκεται σε αναδική πορεία και αυτό ευελπιστούμε να κάνουμε και φέτος. Είναι η χρονιά στην οποία πρέπει να αποδείξουμε ότι μόνο τυχαίο δεν ήταν αυτό που καταφέραμε πέρσι. Και αυτό πρέπει να το αποδείξουμε πρώτα σε αυτούς μας και μετά σε όλους αυτούς που περιμένουν πολλά πράγματα από εμάς. Τι διαφορές διακρίνεις στις πρώτες μέρες του Μπάγκεβιτς σε σχέση με τον Βόλιο? Σίγουρα είναι η περίοδος στην οποία γνωριζόμαστε. Είναι η περίοδος στην οποία θα προσπαθήσουμε να γίνουμε ένα καλό σύνολο. Έχει έρθει ένας νέος προπονητής, τον οποίο όλοι ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του, όλοι ξέρουμε ότι έχει πετύχει στο ελληνικό πρωτάθλημα και ευελπιστούμε να μάθουμε πολλά πράγματα και να περάσουμε πολλά καινούργια στοιχεία στο παιχνίδι μας, ώστε να εξελίξουμε αυτή την πολύ καλή χρονιά που είχαμε πέρσι και να κάνουμε κάτι αντίστοιχο ή κάτι ακόμα καλύτερο φέτος. Πώς προσδοκάς από τη νέα χρονιά που ουσιαστικά επίσημα ξεκινά σήμερα? Να ξεχαρακάσει, είναι μια νέα χρονιά, νέες φιλοδοξίες. Από εκεί και πέρα θα δουλέψω και εγώ σκληρά και όλη η ομάδα για τον πρώτο στόχο που είναι τα προκριματικά του Europa League. Και πιστεύω κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας να γίνει σωστή δουλειά ώστε να τα καταφέρουμε να πάμε στους ομίλους. Βλέπεις διαφορές με τις πρώτες αυτές μέρες με τον νέο σας προπονητή? Εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Σίγουρα κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία. Και όπως και με τον κύριο Μπάγκεβιτς, θα προσπαθήσει να μας περάσει τη δικιά του φιλοδοξία στην προετοιμασία. Από τον Αστέρα Τρίπολη στον Άρη και από τον Άρη στον Ατρόμητο, θεωρείς με βάση και την εικόνα του Ατρόμητου την περσινή χρονιά ότι είναι βήμα παραπάνω στην καριέρα σου? Σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή για την ομάδα μας, ειδικά του Europa League. Ο Ατρόμητος έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι έχει ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο σαν ομάδα. Υπάρχει πάρα πολύ οργάνωση. Νομίζω ότι κάθε ποδοσφαιριστής θέλει αυτό το πράγμα που βλέπει σε αυτή την ομάδα, αυτό που βλέπουμε εμείς από τις πρώτες μέρες και τίποτα παραπάνω, για να μπορέσει να είναι ελεύθερο στην προπόνησή του, να μπορέσει να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Μέχρι στιγμής, ότι πώς σου από τον Ατρόμητο είσαι ικανοποιημένος, ήταν τα πράγματα όπως τα περίμενες και όπως τα ήθελες? Πολύ καλύτερα από ό,τι τα περίμενα. Ο Ατρόμητος είναι μια οργανωμένη ομάδα, ήταν έτσι ακριβώς όπως μου τα είχαν πει. Ένα νοικοκυρεμένο σωματείο και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα. Τι θέλεις να πετύχετε αυτές με την ομάδα σου? Ήδη από πέρσι είχε ανεβάσει ψηλά τον πύχη ο Ατρόμητο. Σίγουρα οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και οι προσδοκίες του κόσμου και της διοίκησης. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μια ανωδική πορεία στην ομάδα και με σκληρή δουλειά εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία της ομάδας. Πολλοί λένε για Λαζαρίδη, Φιτανίδη, Ταυλαρίδη στην άμυνα του Ατρόμητου ότι είναι πλέον από τις καλύτερες που θα έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εσύ τι λες γι' αυτό? Έτσι πιστεύω κι εγώ. Φτάνει να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Θα δουλέψουμε όλα τα παιδιά μαζί σκληρά για να φτάσουμε τον Ατρόμητο όσο δυνατόν ψηλότερα.